Λοιπόν, αυτό το βίντεο θα το βγάλω τώρα, γιατί δεν αντέχω στον πειρασμό να μην το βγάλω, αλλά θα το κρατήσω κιόλας, γιατί κάποια στιγμή αυτό το βίντεο θα χρειαστεί να δείξω ότι ήμουνα κι εγώ εκεί με αυτά τα παιδάκια. Ποιοι είναι τώρα αυτοί εδώ οι μπόμπιρες? Ποιοι είναι αυτοί εδώ? Εδώ. Σας θέλω τώρα εδώ να προσέξετε. Εδώ ένας Γεωργάκης, ωραίος, υπέροχος τύπος. Θα πω μετά για αυτόν. Και εδώ, με αυτό το μαλλί εδώ το τρελό, ένας Χριστοφοράκος. Είναι, λέει, ποδοσφαιριστές και οι δυο. Προσπαθώ να δω ποιος είναι πιο καλός από τον άλλον και δεν βρήκα. Αλλά βρήκα τι? Ότι αυτοί οι δυο θα γίνουν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Και θα το θυμάμαι κι εγώ και θα νιώθω κι εγώ περήφανος ότι έβγαλα μαζί σε ένα βίντεο, Γεωργάκη. Ναι. Όταν θα γίνεις μεγάλος και τρανός και θα πάρεις τη μεγάλη τη μεταγραφή, τι θα πεις τότε? Θα θυμηθείς ότι έβγαλες με τον παπά ένα βίντεο? Ναι. Με τον παπά. Και τι, θα το πω τώρα. Και σε ποια ομάδα γράφτηκε? Πόσο χρονών είσαι? 10. Είναι 10 χρονών. Σε ποια ομάδα έχει πρόταση τώρα να φτιάξει συμβόλαιο? Να το πω. Πείτε. Να το πω. Τι σου είπα, Παπάοκ, θα ήμουν άμα δεν έλεγε για τον Πάοκ. Στον Πάοκ να το πάρουμε τώρα, στον Πάοκ. Λοιπόν, να είστε καλά, ρε. Να είστε καλά, να μην ξεχάσετε όμως και τα μαθήματα. Μαζί παλεύουμε και τα μαθήματα. Διότι ο Μέση, λέει, ήταν και καλός μαθητής και καλός φοιτητής, αλλά και υπέροχος ποδοσφαιριστής. Και καλή καρδιά. Λοιπόν, το Μέση έχουμε τέτοιο. Εγώ ναι. Παραδείγμα, ναι. Εσύ? Ρονάλντο. Εσύ το Ρονάλντο, να δούμε τώρα ποιος θα μοιάσει ποιον. Να είστε καλά, ρε. Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Είμαι εδώ, είμαι Σαρακίνα εδώ και σας περιμένω όλα τα παιδάκια για να καλαμπουρίζουμε, για να παίζουμε και να κάνουμε κανένα χασό βίντεο. Άντε. Γεια σας.